Σήμερα θα σας ανακοινώσω το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Άργους Δήμους Μυκηνών. Το πρόγραμμα αυτό φτιάχτηκε ύστερα από πολλές ώρες προσπάθειας, σε συνεργασία με μένα και τους συνεργάτες μου. Τους ευχαριστώ καταρχήν γι' αυτό. Και επίσης θα ήθελα να ανακοινώσω ότι το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, για να μην λέμε μονολόγια όμως, θα ξεκινήσουμε να πούμε τις παραστάσεις όπως είναι. Το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο το Αρχαίο Θέατρο, βέβαια εκεί θα σταθούμε περισσότερο απ' όλα, αλλά υπάρχουν εκδηλώσεις και στα τοπικά διαμερίσματα, στην πλατεία του Άργους. Εντάξει, θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα, με το πρόγραμμα του Αρχαίου Θέατρου. Λοιπόν, στο Αρχαίο Θέατρο ξεκινάμε με την πρώτη παράσταση 17 Ιουνίου με το θεατρικό έργο Πέρσες του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Είναι μια τραγωδία στην οποία συμμετάσχουν οι ηθοποιοί, η Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Νίκος Ψαρός. Ναι, ο Νίκος Ψαράς. Μετά συνεχίζουμε την Κυριακή 1η Ιουλίου με το έργο Εκκλησιάζουσες σε συνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, το οποίο θα ήθελα να πω ότι είναι και τιμή για την πόλη μας αυτό, ότι είναι πανελλήνια επίσημη πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο του Δήμου μας. Λοιπόν, στην παράσταση αυτή σε Εκκλησιάζουσες, οι ηθοποιοί, με δύο λόγια να πω, είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Αντώνης Λουδάρος, ο Ηλίας Μελέτης, Δημήτρης Θαρόβας, Σοφία Μουτίδου και αρκετοί άλλοι ηθοποιοί. Συνεχίζουμε 9 Ιουλίου με την μεγάλη αυτή παραγωγή, το «Μάμα Μία», με τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία θα τραγουδήσει, με τον Άκη, νομίζω, Σακελαρίου, Αλέξας Μπουρδούμης. Εντάξει, μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, η οποία παίχθηκε το καλοκαίρι στα Αθηναϊκά Θέατρα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά έχουμε στις 14 Ιουλίου τη συναυλία σε συνδιοργάνωση με την Αλληλεγγύη, το Σύλλογο Καρκινοπαθέων Αλληλεγγύη, με την Ατάσα Μποφίλιου. Συνεχίζουμε στις 23 Ιουλίου με την Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με την ηθοποιό τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Κώστα Σπυρόπουλο, τον Τάσο Χαλκιά. Συνεχίζουμε στις 31 Ιουλίου με την Αντιγόνη του Σοφοκλή και τον Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου. Μετά, 9 Αυγούστου, Αχαρνής με τον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον Παύλο Χαϊκάλη, στις 9 Αυγούστου είπαμε αυτό. Τα θέατρα, να ξέρετε, όλα είναι κυρίως, ξεκινάνε από τις 9 μέχρι τις 9.30. Ανάλογα με την παράσταση, είναι από τις 9 μέχρι τις 9.30. Λοιπόν, και κλείνουμε στις 20 Αυγούστου, με μία συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε για φέτος. Στόχος μας πάντα ήταν, και εμένα και του Δήμαρχου, οι παραστάσεις αυτές και το καλοκαιρινό φεστιβάλ να γίνει με όσο το δυνατόν λίγο μικρότερο οικονομικό κόστος για το Δήμο, και το καταφέραμε. Οι παραστάσεις αυτές θα γίνουν από μεγάλους θεατρικούς παραγωγούς της Αθήνας. Στο Δήμο δεν θα στοιχήσει τίποτα, ίσα ίσα που αυτοί θα πληρώσουν κιόλας για να έρθουν εδώ, γιατί το Αρχαίο Θέατρο, όπως όλοι γνωρίζουμε, για να ανοίξει έχει κάποια έξοδα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άλκηστη Παπαδημητρίου για την αμέριστη συμπαράσταση και στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μαζί της, αλλά και τους φύλακες του αρχαιολογικού χώρου, οι οποίοι βέβαια έχουν ένα πρόβλημα, το οποίο θα σας το αναφέρω, διότι πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Αυτοί επί πολλά χρόνια συμμετέχουν στις παραστάσεις μετά τη λήξη του ωραρίου τους. Για όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν πληρωθεί ποτέ υπερορίες. Φέτος οι άνθρωποι έκαναν ένα δίκαιο αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην κυρία Κονιόρδου, αν είναι δυνατόν να πληρώνονται με το ελάχιστο, όσο δυνατόν μικρότερο ποσό, απλά να υπάρχει μία αμοιβή, αλλά και μία ασφαλιστική κάλυψη, έστω σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Η κυρία Κονιόρδου νομίζω το βλέπει το θέμα, πιστεύουμε ότι θα απαντήσει θετικά και το ευχόμαστε αυτό. Τις έχουμε στείλει και εμείς σαν Δήμος και σαν ΚΕΔΑΜ έγγραφο και πιστεύουμε ότι μέχρι τις 17 Ιουλίου να έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, θα υπάρξει πρόβλημα στις παραστάσεις. Διότι αν δεν υπάρχουν φύλακες, δεν μπορεί να γίνει καμία παράσταση. Εντάξει, αυτό θα είναι κακό και για μας, αλλά και για την κυβέρνηση. Λοιπόν, πέραν από αυτό, ήθελα να σας πω το εξής, ότι φροντίσαμε οι τιμές των εισιτηρίων να κρατηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Βέβαια, ανάλογα και με το είδος της παράστασης, έτσι, γιατί οι παραστάσεις, από ό,τι θα ακούσατε κι εσείς, είναι από τις καλύτερες παραστάσεις, νομίζω, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, όπως θα δείτε τα εισιτήρια, δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, το Mamma Mia, ο οποίος πήγε το παρακολούθησε το καλοκαίρι, τα εισιτήρια ήταν 50-60 ευρώ, έτσι, εδώ θα είναι με 20 ευρώ. Όλοι μπορείτε να προμηθεύεστε εισιτήρια, γίνεται προπόληση στην ΚΕΔΑΜ και στο Εν Λευκό, και μπορείτε να κρατήσετε, μπορείτε να κάνετε και κράτηση ηλεκτρονικού εισιτηρίου από το viva.gr, για όσοι ενδιαφέρεστε. Τώρα, να πω ότι θα έχουμε φέτος και τα Μικρασιάτικα στην Κίο τον Ιούλιο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, και τα Κιανά τον Αύγουστο από τον Μορφωτικό Σύλλογο, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και εκεί, και συγχαρητήρια στους συλλόγους αυτούς, διότι κάνουν μεγάλο αγώνα και με ελάχιστα χρήματα και με τη συνήθως πάντα της ΚΕΔΑΜ να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζουν. Επίσης θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις σε τοπικά διαμερίσματα, σε χωριά, και θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά και σε επιμέρους χώρους στο Άργος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για τις οποίες σας ενημερώσουμε εν καιρό.